Αρχίζουμε εδώ στην αυαρχίδα του φεστιβάλ, το Κάστρο το Χλεμούτσι. Αρχίσαμε τις εκδηλώσεις από χθες στην ωραία μας Ανδραβίδα. Απόψε η εκδήλωση και η αυριανή είναι από το Interreg το πρόγραμμα. Γι' αυτό και θα είμαστε σε απευθεία σύνδεση με την Ιταλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο. Αρχίζουν οι μουσικοί μας. Αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο, Λουκία Βαλάση και Γιώργο Σαρίς. Λοιπόν, καλή διαφήμιση. Καλησπέρα σε όλους από εμάς εδώ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλίνης για την πρόσκλησή του. Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικό χώρο, έναν από τους καλύτερους χώρους για ένα καλλιτέχνη, για να κάνει μια ωραία βραδιά σαν τη σημερινή. Έχουμε ετοιμάσει για σας ένα όμορφο αφιέρωμα σε ένα πολύ μεγάλο δημιουργό, στο Μάνο Λοΐζο. Πριν από 40 χρόνια, το Σεπτέμβρη νομίζω του 82, ο Μάνος Λοΐζος απροσδόκητα έφυγε από τη ζωή. Και από τότε όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική αναρωτιόμαστε αν έκανε όσα έκανε σε τόσο λίγο χρόνο, μέχρι τα 40 του χρόνια σχεδόν, τι θα είχε κάνει αν δεν είχε φύγει τότε εκείνο το Σεπτέμβρη από τη ζωή. Ο Μάνος Λοΐζος είναι ένα τεράστιο θέμα στην ελληνική μουσική. Είναι ένας άνθρωπος που λάτρεψε τη μουσική με τον ίδιο τρόπο που λάτρεψε τη ζωή και τους ανθρώπους, με τέτοιο τρόπο που να κάνει ό,τι μπορούσε για να την κάνει πιο όμορφη, για να την χαρίσει σε αυτούς που αγαπούσε. Ο Μάνος Λοΐζος δεν έγραψε τραγούδια για να εντυπωσιάσει, δεν έγραψε τραγούδια για να πάρει μέρος σε μεγάλα φεστιβάλ, δεν έκανε συμφωνίες, παρότι τις θαύμαζε. Υπήρξε μαέστρος και του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη και ένας από τους καλύτερους μαθητές του. Υπήρξε ένας μαθητής της ελληνικής μουσικής γενικότερα, ένας λάτρης του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού και υπήρξε μία πάρα πολύ όμορφη και σοβαρή, γερή, στέρεη γέφυρα για να περάσει η μουσική και το τραγούδι από το ρεμπέτικο, το παραδοσιακό και το λαϊκό στα χέρια των μεγάλων συνθετών και από τα χέρια των μεγάλων συνθετών στα χέρια της δικής του γενιάς και από τα χέρια της δικής του γενιάς στα χέρια τα δικά μας. Και με όλα αυτά να περάσει κύρια στην ψυχή και στα στόματα των ανθρώπων, γιατί τα τραγούδια ήξερε πάρα πολύ καλά ότι ολοκληρώνονται μόνο όταν τα τραγουδάμε όλοι μαζί. Αυτό θέλουμε να κάνουμε κι εμείς εδώ, απόψε, με τη Λουκία Βαλάση, μια υπέροχη νέα τραγουδίστρια. Την αφεντιά μου, εγώ είμαι ο Γιώργος Σαρίς, ξανά σας παρουσιάζουμε από τα παλιά χρόνια του θρυλικού συγκροτήματος των Ζιγζάκ. Και η υπέροχη μπάντα μας εδώ, ο Γιώργος, ο Γιώργος Βλάχος, ο Χρήστος Βιδινιώτης στο μπουζούκι και ο Κώστας Αντωνίου στα πλήκτρα και εσείς το καλύτερο κοινό του κόσμου. Πάμε να τραγουδήσουμε παρέα, σαν να ήμασταν έτσι σε μία μουδιά, να βάλουμε μια φωτιά στη μέση και να αφήσουμε να μας πάνε τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Καλή βραδιά σε όλους μας. Στις θαλασσογραφίες και στο εκείνο το περίεργο παποράκι του Μπουρνόβα. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
ιστορία. Θα πούμε τώρα το σακολουθώ. Όλοι το ξέρετε το σακολουθώ. Έλα κράτησέ με κτλ. Κτλ. Τότε λοιπόν ο Λοΐζος εκείνα τα χρόνια φαίνεται ότι είχε αγαπήσει μια κοπέλα που την έλεγαν Λίζη και γι' αυτήν είχε γράψει αυτό το τραγούδι. Πήγε λοιπόν το τραγούδι τότε στην εταιρεία του, μέγας παραγωγός ήταν τότε ο Αχιλλέας Θεοφύλου, και όταν γράψαν το τραγούδι τους αποκάλυψε ότι στα λόγια θα έλεγε Λίζη κράτησέ με και ταξίδεψέ με κτλ. Πέσαν όλοι επάνω του λένε ρε Μάνο, τι Λίζη. Βάλε μια άλλη λέξη να τραγουδεί. Το Λίζη το ξέρεις μόνο εσύ. Τελικά με τα χίλια ζόρια και με την προσωπικότητα του Θεοφύλου που ήταν τότε αυτός που ήταν, πίστηκε ο Μάνος Λοΐζος και έβαλε τη Λίζη, την κράτησε μέσα στην καρδιά του και χάρη σε όλο το υπόλοιπο τραγούδι για να το τραγουδάμε όπως το ξέρουμε εμείς. Φαντάζομαι δεν θα ήταν το ίδιο αν γι' αυτό που ξέρουμε, ξέραμε το τραγούδι της Λίζη. Για πες το Βρελουκία. Μεσουρανούσε, είχε αρχίσει τότε δυνατά και μεσουρανούσε ο Σταύρος Κουγιουμτζής και ο Νταλάρας ήταν κολλημένος πάνω στον Κουγιουμτζή, καινούργιος συνθέτης και εκείνος και στιφουργός μαζί μερικές φορές. Φίλος, κολλητός ο Λοΐζος με τον Νταλάρα και ο Νταλάρας του κόλλαγε και του λέγε «Μεγάλε, καλός είσαι, αλλά Κουγιουμτζής δεν θα γίνεις ποτέ». Ζηλιάρης λοιπόν ο Λοΐζος, γιατί όποιος δεν είναι ζηλιάρης, μάλλον δεν είναι και καλλιτέχνης, έβαλε τα δυνατά του και πάει μια μέρα και του λέει «Λοιπόν, έχω φέρει ένα τραγούδι σαν και αυτά τα ωραία του Κουγιουμτζή». Να ποιο τραγούδι έφερε. Και τόσο νόημα που δεν λέγεται. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το δούμε κι εμείς και εσείς να μας ακολουθήσετε. Στο φιλτισέλιο μου μαρκούτσι κανένας έρχονται και πάνε ρε σαν το κάνουνε οι μούτσι οι πειρατές με το κοπάνε στο καπηλιό το λιμανίσιο θα
γιατί, γιατί να σε αγαπήσω. Σαρακίνη και Βενετσιάνη πιάνουν και δένουν στο κατάνι. Θέλω τον καπτάνι Γιάννη, το παλικάρι τον Αντάρτη. Δεμένο με τα χέρια πίσω, γιατί, αχ, γιατί να σ' αγαπήσω. Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κοιτώ. Πρόσωπα και λόγια και το όνειρο που τρίζει σαν θα ξημερώσει τι θα αναλυθινώ. Όλα σε θυμίζω απλά κι αγαπημένα. Ευχαριστώ πολύ.